Μένουμε τώρα στο θέμα του μεταναστευτικού για να δούμε τι ανακάλυψαν οι αρχές στην Ελλάδα σε σχέση με την ύποπτη ροή χρήματος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights. Είναι η οργάνωση η οποία είχε δυσφημίσει την Ελλάδα τότε με την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Εύρο, διαδίδοντας ψέματα ότι υπήρχε και ένα νεκρό παιδί ανάμεσα. Είναι τρομακτική ιστορία αυτή πάντως, Αμίνα. Είναι τρομακτική ιστορία διότι κάποιοι θησάβρισαν. Κάποιοι θησάβριζαν, ήταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα αυτός ο παράνομος πλουτισμός, πάνω στην πλάτη μιας απίστευτης ιστορίας, αδιανόητης, ψεύτικης, για ένα νεκρό παιδάκι ανάμεσα σε δυστυχισμένους ανθρώπους, τους 38 μετανάστες στην Ισίδα. Αυτή την ιστορία λοιπόν που είχε δυσφημίσει τη χώρα μας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, την είχε αξιοποιήσει και το Spiegel, βασιζόμενο, να σε ευχαριστήσουμε Μίνα και να πάμε στον Παντελή, βασιζόμενο και στα όσα μετέδιδε και Έλληνας δυστυχώς δημοσιογράφος στο περιοδικό, το οποίο περιοδικό άρχιζε να αναρτά ιστορίες, άρχισε να δημοσιεύει ιστορίες σε βάρος της χώρας μας. Όταν συνειδητοποίησε το λάθος, γιατί μετά από πολύ καιρό επιμονής του πάνω σε αυτό, συνειδητοποίησε το λάθος πολύ πρόσφατα, κατέβασε τις ιστορίες αυτές, αλλά το λάθος, Παντέλη, είχε γίνει. Η κοινή γνώμη της Γερμανίας είχε ήδη δηλητηριαστεί με αρνητικά αισθήματα κατά της Ελλάδας. Δεν υπήρξε τελικά ούτε καν, όχι μόνο νεκρός, δεν ξέρουμε καν αν υπήρξε αυτό το κορίτσι. Η Μαρία είναι μια πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι δεν υπήρξε αυτό το κορίτσι. Ξέρουμε ότι η οικογένειά του, όταν ρωτήθηκε πού έχει ταφεί το παιδί, είπε ότι δεν μας λείπει κανένα παιδί. Έχουμε όλα τα παιδιά μας στη ζωή μαζί μας. Η ελληνική πλευρά προσπάθησε πολλές φορές να πει και τη δική της άποψη, όμως τελικά κατάληξαν όλα αυτά σε ένα πραγματικό φιάσκο που έχει πλήξει αυτό το μεγάλο περιοδικό, που αυτή τη στιγμή έχει γίνει θέμα συζήτησης μεγάλης και στη Γερμανία. Πάνω απ' όλα, πάντως, Παντελή, έπληξε μια ολόκληρη χώρα και τους κατοίκους της. Έπληξε την Ελλάδα η ιστορία αυτή. Να αφαιρέσουμε λίγο από τη λάσπη που έχει πετάξει επί 4 χρόνια η κυβέρνηση σε ένα ολόκληρο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε έναν άνθρωπο, στον Αλέξη Τσίπρα.